Στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Βενετίας, τέσσερις ελληνικές συμμετοχές δίνουν το δικό τους στίγμα στη Μόστρα. Ο σκηνοθέτης Γιώργος Ζώης συμμετέχει με την ταινία μικρού μήκους Κάζους Μπέλης, την οποία καταπιάνεται με το θέμα της οικονομικής κρίσης και καταφέρνει χωρίς λόγια να παρουσιάσει τις πολλαπλές επιπτώσεις της. Πρόκειται για μια συμπαραγωγή της ΕΡΤ και του προγράμματος Μικροφίλμ. Μόλις το μάθαμε, σταματήσαμε το αμάξι, βγήκαμε έξω. Εγώ είχα μια τάση για μετό, εκεί με είχε πιάσει παγούρα, είχαν κοπεί τα πόδια μου και το γιορτάσαμε με ρακές σε ένα καφενείο. Η οικονομική κρίση που πλήττει αυτή τη στιγμή την Ελλάδα πλήττει όμως ολόκληρο τον κόσμο. Απλώς η Ελλάδα, ας πούμε, είναι σαν το πιο αδύναμος κρίκος, ο οποίος υπέστη, ας πούμε, το πρώτο πλήγμα και μπορεί να είναι και ένα πείραμα, ας πούμε, για αυτές τις πολιτικές, γιατί θα ακολουθήσει μετά. Απλώς νομίζω μια συγκυρία και η ταινία μου είχε σχεδιαστεί 2 χρόνια πριν. Οπότε από 2 χρόνια πριν φαινόταν όλο αυτό το πράγμα με το χρέος, νομίζω, που παράγαν κόκκινα. Οπότε απλώς νομίζω ήρθε η κατάλληλη περίοδος. Δηλαδή αυτό, το κατάλληλο timing έγινε τώρα. Δεν μπορώ να ξέρω τα κριτήρια της Επιτροπής, αλλά νομίζω ότι, εντάξει, επειδή η δικιά μου ταινία μιλάει για την κρίση, νομίζω ότι είναι το καλύτερο timing αυτή τη στιγμή για αυτή την ταινία. Οπότε νομίζω είναι λίγο κοινωνικοπολιτικοί οι λόγοι. Αλλά συγχρόνως είναι μια ταινία που, ας πούμε, δεν έχει διαλόγους. Οπότε μπορεί να μιλήσει σε πάρα πολύ κόσμο έτσι πιο αφαιρετικά. Και θα μπορούσε, ας πούμε, αν τη δείτε, να έχει γυριστεί σε οποιαδήποτε δυτική πρωτεύουσα. Αυτό το βοηθάει με έλλειψη διαλόγων.